Συζητάμε συγκεκριμένα με βάση την πρόταση του Προέδρου και από την συζήτηση που έγινε από την νομική υπηρεσία για την αίτηση ακύρωσης και αναστολή εκτέλεσης της τελευταίας απόφασης που έχει σχέση με τα αποθεματικά, με τα ταμιακά διαθέσιμα, όχι μόνο της τοπικής διοίκησης, αλλά συνολικά των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Σωστά, αυτό συζητάμε, ναι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ήδη έχετε στα χέρια σας την... Έχουμε βγάλει ήδη και μία ανακοίνωση, η Λαϊκή Συσπήρωση Πανελλαδικά, αλλά και η Δήμαρχη που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί διαφωνούμε με αυτό το μέτρο και τι σκοπό έχει αυτό το μέτρο. Όμως, θέλω να πω ορισμένα ζητήματα αυτή τη στιγμή, πολύ σύντομα. Δεν είναι το θέμα ακριβώς νομικό, είναι βαθιά πολιτικό. Εμείς τι συζητάμε τώρα, μόνο το θέμα, το κρίσιμο αυτό των αποθεματικών, που θα πάνε τα αποθεματικά. Και όσοι και όποιοι δήμοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν πραγματικά αποθεματικά, έτσι, γιατί το πρόβλημα των δήμων δεν είναι το ότι υπάρχουν αποθεματικά και τι θα γίνει να αρχίσει, ας πούμε, η αντιπαράθεση που θα πάνε τα αποθεματικά, αλλά ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η τοπική δίκη στο σύνολό της Πανελλαδικά και αυτή τη στιγμή τα προβλήματα είναι εκρηκτικά και αυτά έπρεπε να συζητιόνται τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και να αποτελέσουν αιτία πολέμου. Διαχρονικά έπρεπε, αλλά και σήμερα. Τη στιγμή που συζητάμε τώρα και γκρεμίζονται, είναι ορισμένα σχολεία βρίσκονται εντάξει, σαν βορβαδισμένα τοπία. Από αλλού φεύγουν κάγκελα, από αυτού από αλλού φεύγουν ταβάνια. Αυτό δεν συμβαίνει όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σε όλη την Ελλάδα. Από την έλλειψη χρηματοδότηση διαχρονικά, αλλά και από την έλλειψη προσωπικού που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι αυτά τα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο τα σχολεία, μια περίπτωση έπιασε αυτή. Λοιπόν, δεν συζητάμε λοιπόν αυτά τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά συζητάμε αυτό. Αφού προέκυψε, το συζητάμε. Μάλιστα. Επειδή ακούστηκαν τα ζητήματα ότι καταλύεται η διοικητική και η οικονομική αυτοτέλεια, παραβιάζεται το Σύνταγμα, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, το εξής ζήτημα. Τι συμβαίνει εδώ? Η ΚΕΔΕ καταπίνει την Κάμηλο και δηλίζει τώρα τον Κόνοπα. Θα ήθελα να σας πω τι σημαίνει καταπίνει την Κάμηλο, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά που ακούστηκαν για άλλη μια φορά περί αυτοτέλειας που καταργούνται κτλ. Μιλώ για τους προϋπολογισμούς που ψηφίστηκαν και είμαστε σε απόσταση αναπνοής από τους Δήμους. Για τους προϋπολογισμούς. Σας λέω το εξής. Δεν λέω, διαβάζω. Με βάση τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών και οι στόχοι του μεσοπρόθεσμου, γνωστό είναι, καθυλώνουν στα σημερινά επίπεδα τους πόρους των Δήμων, προβλέποντας αυξήσεις στα ίδια έσοδα και τη μέγιστη ανταποδοτικότητα υπηρεσιών με στόχο το 2022 τα λεγόμενα ίδια έσοδα να υπερκεράσουν την κρατική χρηματοδότηση. Λέει ή όχι η οδηγία κατάρτισης που είναι υποχρεωτική για όλους τους Δήμους ότι οποιαδήποτε υπέρβαση καταλογίζεται σε βάρος των οργάνων που τις ενέκριναν θα σταματάει η ροή της κρατικής χρηματοδότησης? Το λέει όχι. Λέει ότι σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται καταλογισμός στα αιρετά όργανα που το αποφασίζουν? Πέστε μου, αν είναι κάτι διαφορετικό να σταματήσω να μιλώ. Είναι έτσι, μάλιστα. Επομένως, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Γι' αυτό είπα καταπίνεται την Κάμηλο. Δεν είναι προσβλητικό, είναι μια πραγματικότητα. Ήθελα να πω αυτό. Όλη η πολιτική λοιπόν, όλη η ουσία που δείχνει ακριβώς ότι στα πλαίσια δημοσιονομικής πειθαρχίας λειτουργούν και οι Δήμοι, ο ασφυκτικός, ο απόλυτος έλεγχος, έρχεται τώρα το κερασάκι στην τούρτα να πει, ακούτε να δείτε, όλη η γενική κυβέρνηση φέρνει και τα ταμιακά διαθέσιμα, τα αποθεματικά, αλλά όλο το σύνολο της χρηματοδότησης. Έχει σημασία αυτό ότι οι ΚΑΠ θα πηγαίνουν εκεί, γιατί ακριβώς τα χρειάζονται η Τράπεζα Ελλάδος για να αποτελέσουν την καύση μήλη για τη σύναψη βραχυπρόθεσμων πράξεων διαχείρισης ταμιακής ρευστότητας, για να κάνει το ανάλογο παιχνίδι η κυβέρνηση. Γιατί είναι συνειδητή η πολιτική επιλογή αυτή. Ούτε ατόπιμα υπάρχει, ούτε θεσμικό πρόβλημα, ούτε δεν το ξέρω ο υπουργός και τον ευνηδιάσαν. Είναι συνειδητή επιλογή αυτή. Επομένως, το κύριο πρόβλημα είναι αυτό. Έρχομαι πάλι δεύτερο ζήτημα για την Κάμηλο.
προσωπικό. Ήδη το μεσοπρόθεσμο δεν έχει αποφασίσει και είναι δεμένα τα χέρια όλων των δημάρχων σε σχέση με τις προσλήψεις προσωπικού. Αποφάσισε ή όχι με βάση το μεσοπρόθεσμο που είσαι υποχρεωμένος εσύ με βάση αυτές τις οδηγίες. Οι εργαζόμενοι το 2018 έως 2022 προβλέπεται να είναι 7.286 εργαζόμενοι. Μόνιμο προσωπικό μιλάω. Σε σύνολο 8.942 που θα αποχωρήσουν. Και ό,τι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνει, θα του προσλαμβάνει μόνο μέσω των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Δηλαδή που θα τι πληρώνει εξτρά ο κόσμο από την τσέπη του. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή, για ποια ασφυξία συζητάμε. Λοιπόν, αυτά είναι καθορισμένα λοιπόν. Με το νι και με το σίγμα, τελεία και παύλα. Και αυτή η πολιτική έχει υπηρετηθεί χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα έχει υπηρετηθεί από του φορεί της τοπικής διοίκησης και έχετε ευθύνη σε αυτό το πράγμα και σηκώνετε αυτό το θέμα. Ωραία, εμείς λέμε, δεν διαφωνούμε στο να πάρθουν όλα τα μέτρα, να δυσκολευτεί η κατάσταση, να ανασταλεί, να καταργηθεί. Αλλά η ουσία όμως είναι αυτή που σας λέω αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει κάποιος να διαφωνεί για αυτή την ουσία. Οπωσδήποτε θα αποτελέσει ένα ασφυκτικό έλεγχο. Όμως κάνει και το κόλπο η κυβέρνηση και λέει, ως επιχειρηματολογία, σας δίνω μεγαλύτερο επιτόκιο. Αλλά ταυτόχρονα σας αφήνω και μια ευελιξία. Αν θέλετε τα χρήματα, αρχίζει και βάζει το ζήτημα της αιτιολογημένης πρότασης μέχρι της εποπτεύουσας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εφόσον εμείς σας εγκρίνουμε, ναι κύριε Πρόεδρε, εφόσον σας εγκρίνουμε το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς, παρακολουθούμε μετά και τη συμμόρφωση του φορέα. Δηλαδή, τι γίνεται, ο κόσμος καίγεται για να αντιμετωπίσει με τα προβλήματα και οπωσδήποτε δυσκολεύει την άμεση ρευστότητα των Δήμων. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Το πολιτικό πρόβλημα που είναι και πρακτικό όλων των Δήμων της χώρας. Με διαβαθμίσεις βεβαίως αυτή τη στιγμή. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για σκεφτείτε, ας πούμε, σε τελική ανάλυση. Και αν υπάρχουν πραγματικά και όπου υπάρχουν αποθεματικά, από πού και ως πού δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποθεματικά από χρόνο σε χρόνο, όταν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε κάθε Δήμο. Εκτός αν ο άλλος έχει αντιμετωπίσει όλες τις ελλείψεις του, τα πάντα. Κάνει παρκές της πόλης, έχει υψηλό επίπεδο υπηρεσίες και του περισσεύουν λεφτά για να τα πάει την επόμενη χρονιά. Όμως αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Είναι συνειδητή επιλογή ακριβώς να δημιουργείται όλο αυτό το πλεόνασμα που είναι στην κυριολεξία ματωμένο, ακόμα πιο ματωμένο, προέρχεται από τους Δήμους, στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ο λαός αυτή τη στιγμή να έχει αυτά όλα τα βάσανα να υποφέρει και στον τόπο της κατοικίας. Το βασικό λοιπόν πρόβλημα είναι αυτό. Αυτό είναι το κύριο. Κατά τη δική μας άποψη και ο κόσμος πρέπει να βγάλει εδώ τα συμπεράσματά του.